σε κανένα τα καλά. Δύο γκολ σήμερα, ένα στο προηγούμενο μάτς. Η αλήθεια είναι πως νιώθω αυτή τη στιγμή πιο καλά από ποτέ. Και από τον τραυματισμό που είχα και σε όλη τη χρονιά που είχα κάποια προβλήματα. Τώρα νιώθω πιο δυνατός, πιο έτοιμος από ποτέ. 101 γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Τι σημαίνει αυτό για σένα και με τι θα τα άλλαζες? Δεν θα τα άλλαζα με τίποτα. Με το μόνο που θα τα άλλαζα ήθελα με ένα πρωτάθλημα. Αλλά 101 γκολ ούτε στα πιο τρελά όνειρα. Ούτε τα ξεκινούσα. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου. Όλα αυτά τα χρόνια με όσους έχω δουλέψει και προπονητές, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Και πιστεύω πως έχουμε και συνέχεια. Ξέρεις ότι πλησιάζεις τρίλους, σαν το Σαράφ. Αυτό σας ρωτήσω, τα πιο τρελά όνειρα. Κάποτε τα βλέπα πιτσιρικάς, τώρα αρκεί όπως είπατε και εσείς αρκεί τους πλησιάζω. Μακάρι να έχουμε συνέχεια. Στέφανε, το καθένα έχει την δική του ξεχωριστή σημασία, αλλά σου ζητώ σε κάποια λέξη ένα. Από τα 101, Είναι πολλά. Είναι και σημαντικά. Το γκολ με τον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, στον ημιτελικό, πιστεύω είναι και λόγω του τελικού που πήγαμε στο τελικό. Είναι... Στέφανε, ΠΑΟΚ δείχνει φρέσκο στα πλέον. Πολύ καλύτερη παρουσία από ό,τι στην κανονική διάρκεια του προσαρτήματος. Πού το απολύνει? Πού το απολύνει? Ήρθε ένας νέος προπονητής. Γνωρίζει, το βασικό είναι ότι γνωρίζει τα αποδυτήρια. Γνωρίζει αυτό το μίνι πρωτάθλημα, το play-off. Πέρασε κάποια στοιχεία στην ομάδα. Ανταποκριθήκαμε εμείς οι ποδοσφαιριστές και αυτή τη στιγμή πιστεύω πως παίζουμε το πιο όρθιο ποδόσφαιρο από την αρχή του πρωταθλήματος. Αυτό που σας είπα πριν, ξέραμε αυτό το μίνι πρωτάθλημα, το γνωρίζουμε καλά. Αρκετοί ποδοσφαιριστές από την ομάδα. Ξέραμε τι σημαίνει το κάθε παιχνίδι. Μπαίναμε συγκεντρωμένοι σε κάθε παιχνίδι, με αυτοπεποίθηση λόγω δουλειάς στην προπόνηση. Βγάζαμε αυτά που θέλαμε μέσα στο γήπεδο και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό που μας πονάει είναι όχι μόνο εμάς, αλλά όλη την ομάδα, είναι το ότι παίζουμε χωρίς κόσμο. Δεν έχουμε τη δύναμη του κόσμου. Στο τελευταίο παιχνίδι θα την έχουμε. Πιστεύω να πάνε όλα καλά και να κατακτήσουμε την πρώτη θέση. Πόσο κοντά είστε σε αυτό το στόχο? Είναι στους 10 βαθμούς η ομάδα, πρώτη μετά από 4 αγωνιστικές, ό,τι και να γίνει στο άκρο. Ναι, δεν πρέπει να κοιτάμε τι θα κάνουν οι άλλες ομάδες. Κοιτάμε την ομάδα μας, να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι και στο τέλος πιστεύω να είμαστε αυτοί που θα πάρουμε την πρώτη θέση. Με τον Πανιόνιο έχεις την ίδια παράδοση. Ναι. Και με άλλες ομάδες. Νομίζω. Εντάξει, όχι. Τι να πω. Στεφάνε, πιστεύεις ότι αυτή η πρωτιά σώζει κατά κάποιο τρόπο τη χρονιά? Σίγουρα τη σώζει. Σίγουρα. Δεν τα πήγαμε καλά σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ναι, όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι και πολλοί μήνες που δουλεύουμε. Κοντεύουμε χρόνο σχεδόν. Οπότε υπάρχει κούραση. Όλα τα παιδιά πιο πολύ κουράζεσαι στο μυαλό παρά σωματικά. Γιατί είναι, όπως είπα, πολλοί μήνες και υπάρχει κούραση. Αλλά λίγες μέρες έμειναν, δύο παιχνίδια. Πρέπει να τα δώσουμε όλα τα παιδιά. Η ομάδα χρειάζεται όλους τους ποδοσφαιριστές. Και αυτό που είπα πριν, να πανηγυρίσουμε την πρώτη θέση.